Δήμος, σίγουρα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και τα δύο διαμερίσματα, γιατί επαναλαμβάνω θα είναι προς όφελος των πολιτών και των δημοτών. Τώρα, κύριε Χατζηφρέτα, επειδή είμαστε στον τομέα των οικονομικών, εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν είναι πληρωμένοι και κατά πόσο είναι πληρωμένοι όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τη δημοτική επιχείρηση είναι εδώ που χρονίζει. Έχουμε το πρόβλημα, το λέω πολλές φορές, το επαναλαμβάνω άλλες τόσες. Είναι ένα ζήτημα αυτό που σας είπα πριν, η εξάρτηση του Δήμου Εβόσμου με τα οικονομικά της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης. Πόσοι εργαζόμενοι δηλαδή δεν έχουν αυτή τη στιγμή? Είναι απλήρωτη η δημοτική επιχείρηση και μιλάμε περίπου στους 15 με 16 μήνες είναι απλήρωτη αυτή η εργαζόμενη που είναι στη δημοτική επιχείρηση. Για πόσο εργαζόμενοι θα σας μιλάμε? Περίπου στους 80 με 90. Άρα τα χρήματα που είπε ο κ. Λαβαζανίδης είναι μέσα. Μέσα έπεσε. Τι έπεσε, κύριε μέσα, δεν κατάλαβα. Στα χρήματα που είπε συνολικά ότι χρωστάει ο Δήμος Εβόσμου. Βάζομαι τις υποχρεώσεις αυτές που είπα πριν, μην τον μπερδεύουμε. Έτσι και καταλαβαίνει άλλα πράγματα ο κόσμος. Τις υποχρεώσεις αυτές που είπα στα 5,5. Α, με συγχωρείτε, εντάξει. Βάζω μέσα συγγνώμη. Και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν στη δημοτική επιχείρηση. Έτσι. Είπατε πριν ότι οι υποχρεώσεις σε εργολάβους και προμηθευτές είναι 4,5 με 5. Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργολάβους και διαφόρους. Στους διαφόρους είναι και η δημοτική επιχείρηση, δεν ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια. Τώρα το αποσαφηνίσατε, εντάξει. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε, αλλά αυτό έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, αυτό, ότι... Βοηθήστε με για να σας βοηθήσω. Λοιπόν, δεν είμαστε εδώ πέρα για να σας καταδικάσουμε. Ότι... Όχι βέβαια, δεν νιώθω καθόλου καταδικασμένος. Το μόνο που, επαναλαμβάνω, που σας είπα με ενόχλησε και με ενοχλεί αυτή τη δεδομένη στιγμή από τις εκλογές και στην περίοδο των εκλογών ήταν αυτό η συμπεριφορά ευτυχώς λίγων ατόμων όσον αφορά το ρόλο, τον τρόπο που χρησιμοποίησαν τον προεκλογικό τους αγώνα και την προσπάθειά τους. Αυτά όμως θα πέσουν. Εννοείται τον κύριο Λαφαζανίδη ή κάποιον άλλον? Δεν θα πω ονόματα. Γιατί, δεν θα πω ονόματα. Με συγχωρείτε, δεν είναι λόγια τα οποία υπόθηκαν δημοσίως. Δεν είναι λόγια τα οποία υπόθηκαν εν κρυπτό ή πίσω από την πλάτη σας. Δεν είναι η θέση μου να επαναλαμβάνω να βάζω είναι ονόματα. Είναι πράγματα που υπόθηκαν δημοσίως. Τα άκουσε ο κόσμος. Δεν λέτε ποιο είπε κάτι που δεν σας άρεσε. Λειτουργήσαν και επαναλαμβάνω. Δεν ρίχνω ευθύνη πρώτα στους συκοφαντίες και στη λασπολογία. Δίνω ευθύνη πρώτα σε εμάς. Πρώτα σε μένα, τον εαυτό μου, στους συνεργάτες μου και σε όλο αυτό το team που τέλος πάντων διοίκησε, υπηρέτησε αυτόν τον τόπο για 4 χρόνια. Αλλά έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο, επαναλαμβάνω, οι μέθοδοι που χρησιμοποίησανε, κάποιοι συνδυασμοί, ούτως ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Εσείς εννοείτε το συνδυασμό του κυρίου Λαφαζανίδη ή όχι τώρα? Το τι εννοώ, αυτό τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Λοιπόν, μου λέτε ότι έλεγαν πριν τις εκλογές και τα λοιπά. Σας λέω ποιοι, αφού τα έλεγαν πάνω από λοιπόν, τα έλεγαν στον κόσμο, τα έλεγαν δημόσια. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, καλώς, κύριε Λαζάρου. Εγώ σέβομαι. Απλά το βάζω γενικά. Ο κόσμος το ξέρει, εκτοξεύτηκε πάρα πολύ συκοφαντία, πάρα πολύ λάσπη, που δυστυχώς δεν αρμόζει στα πρόσωπά μας και δεν αρμόζει με την έννοια ότι εμείς αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για τον τόπο μας. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτή ήταν η σκέψη μας και αυτή θα είναι πάλι η σκέψη μας, έτσι, ανεξάρτητα από πού βρισκόμαστε στο επόμενο χρονικό διάστημα για το μέλλον. Ήθελα να ρωτήσω τι έργα έχετε δρομολογημένα, παραδίδεται στην επόμενη διοίκηση για να τα ολοκληρώσει ή κάποια και να τα ξεκινήσει, παρακαλώ. Πρέπει να λειτουργήσει οπωσδήποτε σωστά και όπως πρέπει, γιατί δεν λειτουργεί έτσι όπως είναι σήμερα προορισμένο. Έχει προβλεφθεί το κέντρο υγείας, υπάρχει ένα κέντρο υγείας στο Λίδι, το έχουμε ξεκινήσει εμείς, το παραδώσαμε εμείς. Πρέπει να λειτουργήσει και σωστά. Ένα ζήτημα πολύ σημαντικό που εκεί είμαστε συμπαραστάτες σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει από πλευράς της αυριανής διοίκησης. Πρέπει οπωσδήποτε, έχουμε παραδώσει, σας είπα, το πολλαπλό χρήσιο στην Κολοκοτρώνη. Πρέπει η πάση θυσία να συνεχίσει το κολυβητήριο πάνω από τον περιφερειακό. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει τουλάχιστον εδώ και 2 μήνες κοντά, μπορεί και λίγο παραπάνω. Νομίζω, όχι νομίζω, ο κ. Λαφαζανίδης αναφέρθηκε σε αυτά τα έργα χθες και είπε ότι θα συνεχιστούν. Μακάρι, μαζί του. Μαζί του, συμπαραστάτες, σε ό,τι. Σωστό λέω, αναφέρθηκε και στα γήπεδα και στο κολυμπητήριο. Μακάρι να υπάρχει πολιτική βούληση, μακάρι να υπάρχει θέληση και μακάρι να υπάρχει όλα αυτά τα θετικά, ούτως ώστε να προχωρήσει. Δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπο, ο οποίο την επομένη που αναλαμβάνει δήμαρχο να λέει σταματάω το κολυμπητήριο ή δεν συνεχίζω το κολυμπητήριο. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω. Ξέρω κάποιο δήμαρχο που το έκανε.
Αλλά αυτός νομίζω ότι τώρα είναι σπίτι του. Αυτή την εντύπωση έχω. Τώρα μου διαφεύγει και το όνομά του, θα σας το έλεγα διαφορετικά. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δεν μιλώ για το δικό σας Δήμο, για το Θεό. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Πάντως, επαναλαμβάνω, όσον αφορά το θέμα του κλειστού κολυμπητηρίου, μας ενδιαφέρει και πρέπει να τελειώσει. Μας ενδιαφέρει το στάδιο ποδοσφαίρου πάνω από τον περιφερειακό. Όπως και αυτό πρέπει να παραδοθεί, γιατί επαναλαμβάνω, είναι στο τέλος του. Πολύ λίγα χρήματα χρειάζονται για να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να δούμε μαζί την σύνδεση άνω και κάτω της περιφερειακής. Έχουμε έτοιμες μελέτες και εκεί, όχι και εκεί, σε όλα τα θέματα που μπορούν και είναι θετικά για τον τόπο, θα είμαστε, επαναλαμβάνω, συμπαραστάτες, συνοδοιπόροι, αρρωγοί, ούτως ώστε να επιτευχθούν. Αυτό εμάς μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που αφήσαμε εμείς. Δεν έχουμε αυταπάτες και δεν είμαστε και μικρόψυχοι να μπαίνουμε σε μια λογική, το έκανα εγώ ή το έκανε ο άλλος. Το θέμα είναι ότι μένει κάτι για τον τόπο. Αυτό ενδιαφέρει. Και από εκεί και μετά, όσον αφορά το δικό μου το πρόσωπο και του συνδυασμού, είναι θα κάνουμε την αυτοκριτική μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα που περνάει, να δούμε τι ήταν αυτό που τέλος πάντων αποφάσισε. Τι έχετε ετοιμάσει για τα Χριστούγεννα για να κλείσουμε? Για τα Χριστούγεννα όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Έχουμε στολίσει σε σχέση με άλλους Δήμους που δεν έχουν κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε στο Δήμο γιατί υπόθηκε ότι μας χαιρέτησε ο Χατζηβρέτας. Όχι, δεν χαιρέτησε ο Χατζηβρέτας. Ο Χατζηβρέτας είναι παρόν. Ο ρόλος του είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να. Είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δώσουμε, επαναλαμβάνω, τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε. Για τα Χριστούγεννα, επαναλαμβάνω, λειτουργούν όλα όπως λειτουργούσαν και πέρσι. Έχει φωταγωγηθεί όλη η πόλη, έχουν στολιστεί διάφορα σημεία του Ευόσμου. Γίνονται κανονικά, ακούμε στο Δήμο Αθηναίων και σε κάποιους άλλους Δήμους, αποκομιδή κανονικά, κανονικότατα, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Η καθαριότητα συνεχίζει το έργο της και από εκεί και μετά έχει μια εκδήλωση, αν θυμάμαι καλά, όχι αύριο μεθαύριο, στην πλατεία με τη χοροδία του Δήμου Ευόσμου. Λιτά και συγκροτημένα κάποια πράγματα λόγω των καιρών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και να ξεπεράσουμε την ψυχολογία των πολιτών που δυστυχώς είναι πεσμένη με τα θέματα που επικρατούν και ακούμε, και εδώ μπορώ να πω διαμορφώνεται και μια άποψη εσείς, όχι εσείς στο κανάλι σας, ο χώρος της δημοσιογραφίας και των καναλιών, με την έννοια ας το κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο, ακούμε όλο δυσάρεστα πράγματα. Κόβεται αυτό, πιέζεται το άλλο, γίνεται το άλλο με αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε, κύριε Χατζηφρέτα, δεν μπορούμε, ξέρετε, να πάρω. Ας βγάλουμε και κάτι πιο ευχάριστο. Δεν μπορούμε να παροτρύνουμε τον κόσμο να πάει και να ξοδέψει ό,τι έχει και όχι, δεν βέβαια, έχει στα μαγαζιά φέτος. Δεν όχι, γίνεται βέβαια. Αυτό πράγμα. Δεν... Ξέρετε πόσο πολύ θα το ήθελα να δω την αγορά και του Ευόσμου και την αγορά των Αμπελοκήπων και την αγορά του κέντρου Θεσσαλονίκης γεμάτα με δεκέμβαρος με κόσμο, είπαμε, ψωνίζει. Δεν είπαμε αλλά δεν μπορούμε να προτρέψουμε τον κόσμο να το κάνει. Δεν είπαμε να πάει να ξοδέψει ασύστολα. Είπαμε να ανεβάσουμε την ψυχολογία του κόσμου. Σκεφτείτε ότι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας φέτος τα Χριστούγεννα δεν πήρε δώρο Χριστουγέννων. Τι να τους πούμε, το πάτε να ψωνίσετε. Όχι βέβαια, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα κάτι άλλο. Να ανεβάσουμε λίγο με την παρουσία μας. Όλοι μας, πολιτικοί, πολιτιακοί παράγοντες, έμποροι, διάφοροι, συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να γίνει, να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία. Είναι πεσμένη η ψυχολογία του κόσμου, δυστυχώς. Αυτό αντιμετωπίζω. Εγώ να ευχηθώ και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καλές γιορτές, πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε και με το καλό πιστεύω ότι θα σταθούν όρθιοι, γιατί σαν λαός έχουμε και τη δύναμη και την πυγμή να ανταποκρινόμαστε στα δύσκολα. Εγώ θα σας ευχηθώ επίσης καλές γιορτές σε εσάς, στην οικογένειά σας, καλά Χριστούγεννα να έχετε, σε όλο τον Εύωσμο. Να σας ευχηθώ εσάς καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι όπως και να έχει το πράγμα, η εμπειρία που έχετε είναι αδιαφυσβήτητη και σε κάθε περίπτωση θα είναι χρήσιμη από όποιο μετερίζει και να την χρησιμοποιείτε. Να είστε καλά, κύριε Χατζηφρέτα. Και εγώ, να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Ευόσμου, φίλες και φίλοι, εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.